Για περισσότερες από 12 ώρες κολυμπούσε στη θάλασσα μέσα στο σκοντάδι 18χρονη Κατερίνα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τετάρτη. Πρωταγωνίστρια ενός περιστατικού που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας, καθώς κατάφερε να σωθεί από καθαρή τύχη και μόνο από δύο ερασιτέχνες ψαράδες το βράδυ της Πέμπτης που είχαν βγει στα ανοιχτά του Αγίου Νικολάου για ψάρεμα. Μέσα στο κρύο και κάτω από αντίξωες συνθήκες, η Κατερίνα κρατήθηκε στη ζωή, ενώ η λύτρωση για την ίδια ήρθε όταν το κλάμα της έγινε αντιληπτό από τον πρόεδρο των Εραστεχνών Αλλιέων Γιώργο Σαριδάκη και ένα φίλο του. Οι σκηνές της διάσωσης είναι συγκλονιστικές, όπως τις περιγράφει στην Κρήτη TV ο κύριος Σαριδάκης. Ακούγαμε συνεχόμενο μόνο ένα μαμά, μαμά και να κλαίει κάποιος και να βύχει γιατί μάλλον έπινε νερό. Ναι. Λοιπόν, κάθε 10 λεπτά έζηνα τον κινητήρα του σκάφους για να μπορέσω να ακούσω και να προσανατολιστώ ποια μέρα θα πρέπει να κατευθυνθώ σωστά, γιατί προσπαθούσα, δεν ξέρεις το βράδυ, δεν βλέπεις κάτι και επειδή ήταν έτσι χωρίς σήμανση, χωρίς τίποτα, έτσι χτυπήσω το καταλάβω με την προπέλα να πήγαινα πορεία. Ναι. Και πήγαινα κάθε 10 δευτερόλεπτα σιγά σιγά έζηνα, προσπαθούσα να ακούσω. Μετά από ένα τέταρτο ψαξίματος, με ένα προβολέα που είχα πάνω στο σκάφος, τη βλέπω γύρω στα 400 μέτρα μακριά το κεφαλάκι και παγώσανε, πολύ μου κοπήκανε, που τη βρήκαμε, πήρα μέσα στο λιμένα αρχή τηλέφωνο μέχρι να πλησιάσω. Οι πιθανότητες να περάσει από το σημείο που εντοπίστηκε η Κατερίνα ένα αλλιευτικό είναι μηδαμινές. Κι όμως το θαύμα έγινε και η Κατερίνα, η οποία έπεσε στη θάλασσα χάνοντας την ισορροπία της, μετά από πολλές ώρες που θαλασσοδερνόταν, σώθηκε. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι διατήρησε την ψυχραιμία της, αν και το κάθε λεπτό με την ίδια στη θάλασσα θα μπορούσε να ήταν μοιραίο. Η κοπέλα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ δεν μπορούσε να πιάσει ούτε το σωσίβιο που της πέταξαν οι δύο ψαράδες. Έβαλα πάνω της μια πετσέτα, η κοπέλα ήταν σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούσα τρεις φορές της πέταξα το σωσίβιο, δεν μπορούσε να το πιάσει μπροστά της. Προσπάθησε να βυθιστεί, δηλαδή ήταν οριακά, δηλαδή εγώ πιστεύω σε μισή ώρα αν δεν την είχα βρει θα ήταν νεκρή. Ναι. Από τη μέση κάτω είχε πάθει κράμπα από την υποθερμία, δεν ένιωσε τα πόδια της καθόλου. Ναι. Μόνο με τα χέρια της, πέταξε το σίδιο μισό μέτρο μπροστά, δεν μπορούσε καν να το πιάσει. Δηλαδή επέπλεε μόνη της η κοπέλα. Μόνη, ναι. Δεν είχε κάποιο ξύλο, δεν είχε κάτι, ε. Τι όχι. Συγκλονισμένος ο φίλος του Γιώργου Σαριδάκη ανέφερε σε ανάρτησή του. Είναι κάτι στιγμές που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, που μοιάζει αδύνατο να περιγράψει κάποιος όσα γεμίζουν την καρδιά, πλημμυρίζουν τη σκέψη και ξεχυλίζουν την ψυχή. Φτάνει απλά να είσαι τυχερός, να βρεθείς στο σωστό μέρος τη σωστή ώρα και να ζήσεις την εμπειρία. Μόνο τότε μπορείς να καταλάβεις πως όλα αυτά που ζούμε στις δύσκολες τούτες εποχές δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η κοπέλα φέρεται να επιχείρησε να πιάσει την τσάντα της από ένα απόκριμνο σημείο, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Επειδή ωστόσο ήταν απότομα, δεν κατάφερε να βγει έξω και το ρεύμα την παρέσυρε στα νυχτά. Σας είπε κάτι? Μας είπε ότι έπεσε, μας είπε το όνομά της, νομίζω ήταν ξένη για στην αρχή, μετά μίλησε ελληνικά, τη Λογινίδα είσαι. Μας είπε ότι έπεσε κατά λάθος και δεν μπορούσε να ανέβει και ήταν πολύ, ήταν βράχη που ήταν γκρεμός, μας είπε, και δεν μπορούσε να ανέβει και την παρέστηκαν τα ρέπαντα και πήγε μέσα. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του λιμενικού και της αστυνομίας, όπου συντόνισαν την επιχείρηση και βοήθησαν ώστε η 18χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασφάλεια για τις πρώτες βοήθειες. Το να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή είναι ότι πολυτιμότερο μπορεί να σου συμβεί, δηλώνει στην Κρήτη TV ο άνθρωπος που έσωσε την 18χρονη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, υποστηρίζει και στέκεται σε μια σειρά γεγονότων που συνέβησαν γιατί απλά έπρεπε να συμβούν. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαία, δηλαδή μια σειρά συγκυριών με έφεραν στο κατάλληλο σημείο, στην κατάλληλη στιγμή.